Πάμε στη Μονίμα Αλεβεζίου, πρώτη ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Ένας υπέροχος τόπος που έχει βάλει τα γιορτινά και μάλιστα διοργανώνουν και ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Μπαζάρι, σωστά. Την Κυριακή 19 του Δεκεμβρίου στις 11 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσουν. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μονίμα Αλεβεζίου, τον κύριο Αντώνη Βεργετάκη. Και μαζί του βέβαια είναι η κυρία Δικαία Παπαδογιαννάκη και η κυρία Πόπη Καλύβη. Λοιπόν, πρόεδρε. Καλησπέρα από εμάς. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά να έχουμε. Καλά είμαστε. Μια χαρά εσύ. Καλά είμαστε κι εμείς. Ήρθατε. Να σας ευχαριστήσουμε. Ξεκινάμε την εκπομπή μας σήμερα με την περιοχή σας, με τον τόπο σας. Θέλετε να μεταφέρετε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Διοργανώνετε και το χριστουγεννιάτικο παζάρι το Σαββατοκύριακο, ήδη. Κυριακή 19 του μήνα. Την Κυριακή 19, σωστά. Ναι, σωστά, είναι την Κυριακή 19 του μήνα. Ώρα 11 το πρωί. Για τους μικρούς μας φίλους βέβαια θα είναι το παζάρι αυτό, να περάσουν καλά τα παιδιά μας. Ευχόμαστε να έχουμε καλές γιορτές φέτος. Πολύ προσοχή σε όλους εύχομαι και υγεία. Μάλιστα, κυρία Παπαδογιαννάκη, ένας όμορφος τόπος η Μονή Μαλεβεζίου. Βάζει τα γιορτινά της, να μπαίνουμε στο κλίμα των Χριστουγέννων σιγά σιγά. Ναι, βέβαια. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα έχω αναλάβει το κομμάτι της απασχόλησης των παιδιών. Εγώ με άλλη μια συνάδελφος, τη Μαρουλάκη, την Κική, θα θέλαμε να την ευχαριστήσουμε, γιατί όπως όλοι μας και αυτή θα το κάνει εθελοντικά, θα απασχολήσουμε τα παιδιά, όχι μόνο να τα απασχολήσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να τους περάσουμε και το σκοπό της εκδήλωσης, ναι, της συνεισφοράς. Θα φτιάξουν, μέσα από το παιχνίδι, θα φτιάξουν και αυτά κάτι, ώστε να τα προσφέρουν στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη αυτές τις μέρες. Και βεβαίως να αναφέρουμε ότι μέρος να περάσουμε όμορφα. Ένα όμορφο πρωινό στη Μονή. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στην παιδοαιματολογική κλινική του Παγνή. Οπότε ναι, η συνεισφορά του καθενός, ναι, σίγουρα είναι πολύ σημαντική σε αυτές τις μέρες. Ακριβώς. Να μας πει και η κυρία Καλύβη, βέβαια. Σωστά. Καλησπέρα σας και από μένα. Έχετε προχωρήσει σε στολισμό πέρα από το παζάρι και σε κάποια σημεία της περιοχής σας. Για πείτε μας. Έχουμε στολίσει βασικά όλο το χωριό με, ναι, χειροποίητες κατασκευές, θα έλεγα, γιατί αρχίσαν από το μηδέν και φτάσανε σε ένα ωραίο σημείο. Φέτος βέβαια έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά, όπως και με το παζάρι μας. Ναι. Είναι όλα χειροποίητα και θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος να μας επισκεφτεί, να δει τις δημιουργίες, να περάσει καλά, βασικό αυτό, και θα έχουμε και ένα πλούσιο μπουφέ, εννοείται. Εκεί θέλω να το πάω τώρα, θα προλάβω τον Νικόλα του Φούρνα που θέλει να κάνει ερώτηση. Η σπεσιαλιτέ έτσι της, η γαστρονομία της περιοχής, τι επιβάλλει? Βασικά θα είναι η γαστρονομία που προτιμάνε οι μικροί μας φίλοι, όπως είπα πριν, τα παιδιά. Θα έχει λιχουδιές πολλές. Ναι. Θα φτιάξουν εδώ οι μαμάδες γοριού, όχι και όχι μόνο, τα δικά τους, τις δικές τους σπεσιαλιτέ μάλλον. Ναι. Να κεράσουμε και τον κόσμο που θα έρθει, τους γονείς δηλαδή των παιδιών. Αυτό. Και το σημαντικό εδώ πέρα πιστεύω πως είναι, βέβαια, αφορά εκδηλώσεις που δεν είναι απλά να αγοράσουμε κάτι, αλλά έχει μέσα το δημιουργικό κομμάτι. Ακριβώς. Έχει μέσα το κομμάτι να περάσουμε όλοι καλά και να κοινωνικοποιηθούμε λίγο. Της δημιουργίας, της προσφοράς, της αλληλεγγύης, των όμορφων κινήσεων. Δεν ξεκινήσαμε τυχαία με τη Μονή Μαλεβεζίου σήμερα. Αυτό που λέμε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι υποχρέωσή μας να δίνουμε βήμα, να δίνουμε λόγο, να αφήνουμε λίγο την επικαιρότητα στην άκρη. Θα τη δούμε στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν αρκετό χρόνο από τις εκπομπές μας. Τι να πούμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ, καλή επιτυχία για το παζάρι σας, να το στηρίξουμε όλοι, να βρεθούμε στην περιοχή και να προτρέψουμε και τον οπερατέρ μας, ο οποίος καλύπτει το θέμα, να κλείσουμε το πρώτο μέρος εκεί με εξωτερική εικόνα από τη Μονή. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, όμορφος τόπος, όντως. Ζεστοί άνθρωποι. Δεν ξέρω αν έχεις πάει στη Μονή Μαλεβεζίου. Δεν έχω πάει, όμως βλέπω ότι αυτό που, στο οποίο επικεντρώνονται είναι στο συμβολικό κομμάτι, στο κομμάτι το δημιουργικό και όχι απλά της αγοράς ενός προϊόντος. Λοιπόν,